πράσινο φως για τους όρους του Δανείου στο Δήμο Ηρακλείου. Στην χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση, την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής υπερψήφισαν η παράταξη του Αλέξη Καλοκαιρινού, αλλά και η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Αντιγόνη Ανδρεάκη. Ο Δήμαρχος περιέγραψε για ακόμη μια φορά το οικονομικό σκηνικό διεξόδου, αναφέρθηκε στα γρήγορα αντανακλαστικά της Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας ότι ακολούθησε κατά γράμμα την θεσμική διαδικασία. Σήμερα κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα για να ξεκαθαρίσουμε το οικονομικό τοπίο του Δήμου, για να μπορέσουμε στο εξής να πορευθούμε με καθαρό η ματιά και πάντα με καθαρές κουβέντες. Σταθεροποιούμε το έδαφος, μπαίνουμε σε μια κανονικότητα και ταυτόχρονα μπαίνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Το στίχημα αυτό εμείς το αναλαμβάνουμε και το αναλαμβάνουμε ευθαρσώς. Πειρά από τον Μιχάλη Καραμαλάκη, ο οποίος τόνισε πως η απόφαση δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου, ενώ η Μαρία Καναβάκη δήλωσε με νόημα πως η Δημοτική Αρχή το παρουσιάζει ως δώρο και όχι ως ένα δάνειο που θα κληθεί ο Δήμος να επιστρέψει εις διπλούν. Την αντίθεσή της εξέφρασε η Λαϊκή Συσπήρωση στην πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Σημείωσα και στην τοποθέτησή μου ότι και το επιτόκιο του δανείου είναι πολύ μεγάλο. Επεσήμενα ότι όλοι περιμένουμε μια μείωση των επιτοκίων το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες. Σε σημείο που παραλίγο να πιστέψουμε ότι δεν είναι δάνειο που θα το επιστρέψουμε σχεδόν διπλό, αλλά δώρο που μας το χαρίζουν. Γι' αυτό και εκτός από δάνειο θα πρέπει να το λέμε ανοιχτή χρηματοδοτική γραμμή. Η Δημοτική Αρχή ήδη από τους πρώτους 3 μήνες έχει δείξει ακριβώς ποια πολιτική θα ακολουθήσει, η οποία είναι δεδομένα αντιλαϊκή. Αφού έχει φορτώσει όλο το γενό της αυξήσεις σε δημοτικά τέλη, σε φόρους τους δημότες, έρχεται αυτή τη στιγμή να πάρει και ένα δάνειο, το οποίο το παρουσιάζει και σαν δώρο εξ ουρανού. Άκουσα και πάλι ότι κινούμαστε γρήγορα. Ναι, αντιδιαστέλλετε το fast track με το slow motion. Ναι, slow motion δεν είμαστε, αλλά είμαστε θεσμικοί. Ακολουθούμε κατά γράμμα την θεσμική διαδικασία. Αλλά δεν θέλετε να το αποφύγετε. Θέλετε να το πάρετε τώρα για να τα φορτώσετε στους προηγούμενους αλλά και στους επόμενους, μια και η απόφασή σας δεσμεύει και τις επόμενες δημοτικές αρχές. Το λέμε εμείς αντί για σας. Και ευτυχώς το λέει και πολλοίς κόσμος που είδε ότι το δάνειο δεν είναι μονόδρομος. Ξέρω κατά πόσο είναι αναγκαίο, θα πω 2 κουβέντες παρακάτω, πόσο ήταν αναγκαίο να πάρουμε δάνειο. Αν όμως ήταν απαραίτητο, γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ? Αυτό δεν πρέπει να αναλογιστεί? Να αναλογιστούμε, να προβληματιστούμε και να πούμε τι έφταξε. Θέλω επίσης, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, σας πω ότι τα 27 εκατομμύρια τα οποία παίρνουμε ως δάνειο για να ισοσκελίσουμε δεν είναι αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε. Αυτά που πραγματικά κληρονομήσαμε στα οικονομικά του Δήμου είναι πολύ περισσότερα. Πλέον άνοιξε ο δρόμος για την δανειοδότηση ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ στον Δήμο Ηρακλείου. Πρόκειται για μια ανοιχτή χρηματοδοτική γραμμή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.